σήμερα εδώ εκπρόσωπο μια σειρά εργατικά σωματεία ενώσεις, γονείς, για να αναδείξουμε για άλλη μια φορά τη σοβαρή κατάσταση που υπάρχει στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης με τη δράση φασιστικών ακροδεξιών ομάδων και την ανάγκη να παρθούν άμεσα μέτρα για το ξύλωμα αυτών των ομάδων, για την οργάνωση της πάλης του λαϊκού κινήματος προκειμένου να απομονωθούν. Τα τελευταία γεγονότα που διαδραματίζονται σε σχολεία του Ευόσμου δεν είναι κεραυνός εν εθρία, αλλά αποτελούν ακόμη ένα κρίκο των δολοφονικών επιθέσεων που πραγματοποιούνται σε γειτονιές Δυτικής Θεσσαλονίκης από τον περασμένο Οκτώβρη, με τα γεγονότα που εκτιλήθηκαν στα ΕΠΑΛ της Σταυρούπολης, μια σειρά συνεχόμενων επιθέσεων σε μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, όπως αυτή στην Ηλιούπολη την Κυριακή στις 3 Οκτώβρη, σε γραφεία μαζικών φορέων, όπως τα γραφεία του Συλλόγου Γυναικών του 5ου Διαμερίσματος και αλλού. Όπως βλέπετε και από τις σημερινές καταιγιστικές εξελίξεις, με βάση τα όσα έχουν βγει στη δημοσιότητα ως τώρα, δεν αποκλείεται οι φερόμενοι ως δράστες της δολοφονίας του 19χρονου Άλκη να είναι συνδεδεμένοι με φασιστικές νεοναζιστικές ομάδες που ενορχίστρωσαν και εκτέλεσαν τις επιθέσεις σε Σταυρούπολη, Εύοσμο και Ηλιούπολη. Περιμένουμε την συνέχεια για να επιβεβαιωθούν ή όχι αυτά που μέχρι στιγμής έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Να θυμίσουμε ότι τόσο η Ομοσπονδία Γονέων όσο και τα εργατικά σωματεία και άλλοι φορείς είχαν με συγκεκριμένες δράσεις και συνέντευξη τύπου αναδείξει τον εγκληματικό ναζιστικό χαρακτήρα των ομάδων αυτών και είχαν πάρει μια σειρά πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση και το ξύλωμά τους, όπως το μεγάλο αντιφασιστικό συλλαλητήριο με χιλιάδες κόσμο στην πλατεία Τεψιθέας στη Σταυρούπολη, παραστάσεις διαμαρτυρίας στη διεύθυνση δευτεροβάθμιας, εκπαίδευση, συναντήσεις με διευθύνσεις των σχολείων, συνελεύσεις γονέων. Όλο αυτό το διάστημα και παρά τις πολλές καταγγελίες που έχουμε κάνει, παρά το γεγονός ότι πολλοί από αυτούς που εμπλέκονται στις επιθέσεις είναι γνωστοί στις αστυνομικές αρχές, στις διευθύνσεις των σχολείων, ενώ κάποιοι είναι και υπόδικοι, συνεχίζουν να δρουν ανενόχλητοι προσπαθώντας να τρομοκρατήσουν και να σπείρουν το ναζιστικό τους δηλητήριο. Είναι βαριές οι ευθύνες της κυβέρνησης, του Υπουργείου Παιδείας, των σχολικών διευθύνσεων, γιατί 5 μήνες μετά τα γεγονότα στα ΕΠΑΛ της Σταυρούπολης, οι φασιστικές ομάδες είναι ελεύθερες και συνεχίζουν τη δολοφονική, τραμπούκικη δράση στα ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, Ευόσμου, Αμπελοκήπων και Νεάπολης. Δεν έχουν συλληφθεί παρά ελάχιστοι, ενώ οι μαθητές που ήταν ηγετικά μέλη της φασιστικής οργάνωσης στη Σταυρούπολη απλά άλλαξαν σχολείο. Η δράση της φασιστικής ομάδας στο ΕΠΑΛ Ευόσμου δεν προέκυψε από πουθενά. Να θυμίσουμε ότι παράλληλα με τα ΕΠΑΛ Σταυρούπολης δρούσε και εκεί πυρήνας φασιστών, φτάνοντας στο σημείο να κυνηγήσει και παραλίγο να λιντσάρει δημοσιογράφο, όπως βλέπουμε και στην πρώτη φωτογραφία, και είναι και γνωστή και σε εσάς. Μαθητές που, όπως αποκαλύφθηκε, κάθε άλλο παρά μαθητές είναι, αφού τα πανό που χρησιμοποιούσαν βρέθηκαν σε αμάξι 23χρονο. Υπάρχουν και οι σχετικές ενημερώσεις και από την αστυνομία. Εμφανίζονται ως ΕΝΕΘ. Ποια είναι όμως η ΕΝΕΘ? Η νεολαία της φασιστικής συμμορίας του Ιερού Λόχου, με συνδέσεις τόσο με Χρυσή Αυγή όσο και με Κασιδιάρη. Στα προφίλ τους φαίνεται καθαρά η σύνδεσή τους, όσο και ο φασιστικός ναζιστικός χαρακτήρας τους. Στις φωτογραφίες που λέω ότι θα σας τις στείλω, να τις έχετε και με ηλεκτρονική μορφή μαζί και με και όλη τη συνέντευξη τύπου. Την 3η 18 Γενάρη επιτέθηκαν μπροστά στα μάτια καθηγητών σε αγωνιστές μαθητές που οργάνωναν συνέλευση του σχολείου για τα μέτρα προστασίας. Η επίθεση έγινε και πάλι με τον ίδιο τρόπο με αυτές του Οκτώβρη, με τρόπο που παραπέμπει στη δράση οργανωμένων φασιστικών ομάδων, παρόμοια με την Χρυσή Αυγή. Συγκεκριμένα, μια ομάδα γύρω στα 10 άτομα βγήκε από το σχολείο και μαζί με άλλα 15 περίπου άτομα που ήταν εκτός σχολείου επιτέθηκαν σε εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Γονέων και χτύπησαν 2 εκπροσώπους φοιτητικών συλλόγων που καλούσαν στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο για ασφαλή μέτρα λειτουργίας των σχολείων. Το σύνθημα για την επίθεση δόθηκε από εξωσχολικό άτομο που επέβαινε σε μηχανάκι. Ο ίδιος έδωσε και το σύνθημα για να αποχωρήσουν γρήγορα μετά την επίθεσή τους. Η συνεννόησή τους γινόταν και πάλι μέσα από το διαδίκτυο. Φαίνεται έχουμε χαρακτηριστικά και τα στοιχεία και το ονοματεπώνυμο του καθοδηγητή της επίθεσης, έτσι, και ταυτόχρονα και με άλλους μαζί του. Τις επόμενες 2 μέρες, τις 19 και 20 Γενάρη, η ίδια ολιγομελής ομάδα της ΕΝΕΘ
πραγματοποιεί η εθνικιστική κατάληψη με ακροδεξιά φασιστικά πανό και σύνθημα μαχαίρι στην καρδιά του κάθε αντιφασίστα, και αυτά για δύο ολόκληρες μέρες χωρίς να τους ενοχλήσει κανένας στο ΕΠΑΝ του Ευόζου, ούτε από την αστυνομία, ούτε από τις διευθύνσεις σχολείου δευτεροβάθμιας, γεγονός που προκαλεί εντύπωση αν αναλογιστεί κανείς την ευκολία με την οποία καλείται ο εισαγγελέας σε άλλες περιπτώσεις σε καταλήψεις μαθητών που πραγματοποιούνται σε συλλογικές διαδικασίες με μαθητικά αιτήματα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία. Η δράση τους ξεδιπλώνεται και σε άλλα σχολεία της περιοχής. Συγκεκριμένα, λίγες μέρες πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων, εξαπολύθηκε επίθεση της ίδιας ομάδας, τον ΕΠΑΛ Ευόσμου, σε προσφυγόπουλο με σιδερογροθιά που φυτά στο διαπολιτισμικό λύκειο Ευόσμου. Εξαιτίας αυτού του περιστατικού, μια σειρά από προσφυγόπουλα δεν πήγαιναν στο σχολείο για μέρες μετά τις γιορτές. Μετά την από μεγάλη προσπάθεια που κάναμε και εκπαιδευτικοί και εμείς, εγγυηθήκαμε την ασφάλεια των παιδιών, επέστρεψαν στο σχολείο. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα, την ίδια μέρα που επέστρεψαν, η ίδια φασιστική ομάδα, τον ΕΠΑΛ, εμφανίζεται καθημερινά στο διαπολιτισμικό με σκοπό να εκφοβήσει και πάλι τα προσφυγόπουλα. Σημασμένοι στην περιοχή και στα σχολεία, τρομοκρατούν μαθητές, επιτίθεται σε αγωνιστές μαθητές, μετανάστες, κοπέλες μαθήτριες, άτομα με άλλη σεξουαλική επιλογή. Μπαίνουν ανενόχλητοι μέσα στους διαδρόμους με κροτίδες, καπνογόνα, φωτοβολίδες. Η δράση τους πλέον συνδέεται ανοιχτά με καταγγελίες για ξυλοδαρμό μαθητών. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Μανώλη Γιαμουρίδη, ο οποίος είναι ένας από τους οργανωτές της επίθεσης στο ΕΠΑΛ της Σταυρούπολης και είναι υπόδικος για το περιστατικό ξυλοδαρμού 15χρονου μαθητή στην πλατεία Ευόσμου. Στη φωτογραφία που παραθέτουμε, βλέπετε το γνωστό φασιστοειδές να δίνει συνέντευξη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καμαρώνοντας για την επίθεση στα ΕΠΑΛ Σταυρούπολης. Ξαναλέω, είναι υπόδικος για την επίθεση σε μαθητή στην πλατεία Ευόσμου. Και ρωτάμε, 5 μήνες μετά τα γεγονότα της Σταυρούπολης, η κυβέρνηση, το κράτος, η δικαιοσύνη, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η Διευθύνση των Σχολείων, τι κάνουν για όλα αυτά? Προκύπτουν κατά τη γνώμη μας κρίσιμα συμπεράσματα. Μιλάμε για ανοιχτή δράση και παρουσία οργανωμένων φασιστικών ομάδων με πυρήνες σε συγκεκριμένα σχολεία, χωρίς κανένα περιθώριο παρεξήγησης του περιεχόμενου τους. Από εκεί προκύπτει και ο εγκληματικός χαρακτήρας των επιθέσεών τους. Είναι τεράστιες οι ευθύνες του κρατικού μηχανισμού, καθώς τα στοιχεία των ηγετικών μελών αυτών των ομάδων είναι γνωστά στις αρχές. Η κολυσιεργία τους μόνο ερωτηματικά προκαλεί και δίνει αέρα στα πανιά τους. Η εκπαιδευτική κοινότητα και κυρίως οι διευθύνσεις εκπαίδευσης και το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να πάρουν άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα για το ξύλωμα αυτών των ομάδων από τα σχολεία και τη διαπαντός αποβολή τους. Μόνο η οργανωμένη λαϊκή αντίδραση μπορεί να βάλει στο περιθώριο αυτά τα στοιχεία. Ήδη μέσα από τις ενέργειές μας έχουν αποκαλυφθεί, έχει σπάσει ο φόβος, έχουν ανοίξει τα στόματα. Καλούμε κάθε προοδευτικό και τίμιο άνθρωπο που δεν ανέχεται να υπάρχουν σήμερα στα σχολεία, στις γειτονιές μας φασιστικές ομάδες που τρομοκρατούν και επιτίθενται σε μαθητές αγωνιστές, σε κάθε άνθρωπο που παλεύει ενάντια στο ρατσισμό, να δώσει το παρόν στο μεγάλο συλλαλητήριο του Σαββάτου στις 5 στην πλατεία Ευόσμου, στο οποίο ήδη καλούν δεκάδες φορείς της πόλης. Έχουμε ευθύνη απέναντι στη νέα γενιά, απέναντι στα παιδιά μας, να ξεριζώσουμε κάθε ίχνος φασιστικής ιδεολογίας και δράσης.